Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα. Ποια είναι η κατάσταση. Ελευθερία. Ελευθερία. Έχει... Να πούμε μόνο. Ναι. Να πούμε λίγο για τα νοικοκυριά. Τι γίνεται. Βελτιώθηκε η κατάσταση. Ώρα με την ώρα. Μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι ότι 3.500 νοικοκυριά αυτή τη στιγμή βρίσκονται χωρίς ρεύμα. Βέβαια τα συνεργεία του ΔΔΕ δεν έχουν σταματήσει καθόλου να εργάζονται, ίσα-ίσα που και το προηγούμενο βράδυ έδιναν σκληρή μάχη προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Ωστόσο, πολύ μεγάλο εμπόδιο σίγουρα είναι τα δέντρα τα οποία βρίσκονται. Έχουν εγκλωβίσει ολόκληρα σπίτια, έχουν πέσει πάνω σε στήλους της ΔΕΗ. Να πούμε ότι στο σημείο που βρισκόμαστε είναι το επιχειρησιακό κέντρο της μεταμόρφωσης του ΔΔΕ, όπου χειρίζεται όλες τις περιοχές των βορείων προαστίων που παρουσιάζουν προβλήματα. Και πίσω μας φυσικά βρίσκονται και τα συνεργεία του ΔΔΕ, τα οποία είναι έτοιμα να αναχωρήσουν για να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα συνεργεία. Ακόμη υπάρχουν δέντρα τα οποία δεν έχουν απομακρυνθεί από τα σημεία αυτά που οι κάτοικοι είναι για 5 μέρες χωρίς ρεύμα. Ναι, καλημέρα κύριε Κουτροκόη. Καλημέρα σας. Υπάρχουν ναι, προβλήματα ακόμα σε περιοχές που ακόμα δεν έχουν απομακρυνθεί τα δέντρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουμε και στις υπόλοιπες περιοχές σήμερα ώστε να αποκατασταθεί τουλάχιστον το 95% και να επαναηλεκτροδοτηθεί όλοι οι καταναλωτές. Το 95% λέτε, αυτό τι σημαίνει ότι και απόψε θα παραμείνουν κάποιοι χωρίς ρεύμα, ότι δεν θα προλάβετε. Υπάρχουν ακόμα πολύ δύσκολες περιπτώσεις που χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Άρα θα πάμε για 6η ή για 7η μέρα, κύριε Μασούλα, σωστά. Το καταλαβαίνουμε, κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ναι, κύριε Μασούλα, να καταλάβουμε κάτι. Γιατί δεν μπορείτε να επιχειρήσετε. Δεν σας βοηθάει κάποιος. Διότι εδώ ο κύριος Πατούλης, εδώ ανοίγει ένα καινούριο μέτωπο. Ο κύριος Πατούλης βγάζει μια δήλωση ο Περιφερειάρχης της Αττικής, που λέει ότι για τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ. Και μάλιστα λέει ο κύριος Πατούλης ότι ο ΔΔΕ έχει κονδύλει 19 εκατομμυρίων ευρώ για την αποψήλωση δέντρων σε κοντινή απόσταση από τις κολόνες ηλεκτροδότησης. Άρα λέει ο κάθε φορέας έχει συγκεκριμένες ευθύνες, οι οποίες είναι και καθαρές. Και πρέπει να τις αναλάβει. Εσάς δείχνει ο Περιφερειάρχης. Να σας πω, κοίτα, εγώ δεν θέλω, κύριε Παυλόπουλε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να έρθω σε καμία αντιπαράθεση και δεν έχω λόγο να έρθω σε αντιπαράθεση με κανένα φορέα. Εγώ θα πω όμως αυτά που οφείλουμε να κάνουμε. Ας κάνει ο καθένας αυτά που πρέπει να κάνει και στο τέλος θα γίνει ο απολογισμός. Τα 17 εκατομμύρια αυτά που πραγματικά υποχρεούν το ΔΔΕ να τα δίνει κάθε χρόνο, γιατί κάνει επιθεώρηση και κλαδεύει τα κλαδιά που γυτνιάζουν με το δίκτυο. Ναι. Οφείλουμε να κλαδεύουμε, έχουμε εργολάβους και κλαδεύουν τα κλαδιά που μας ενοχλούν και μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα δίπλα από το δίκτυό μας. Να ρωτήσω κάτι απλό. Μισό λεπτάκι, να σας πω, να σας εξηγήσω, γιατί αν δεν σας εξηγήσω, δεν μπορώ να απαντήσω. Μου κάνετε μια ερώτηση, πρέπει να απαντήσω. Η αποψήλωση που γίνεται κάθε χρόνο κάτω από σημεία ζεύξεως, από κολόνες, για να μην γίνουν από τα χόρτα, για να μην γίνουν κάποια στιγμή πυρκαγιές. Ίσως αναφέρει αυτό ο κύριος Περιφερειάρχης. Αυτό θέλει να πει. Βεβαίως και τα υπάρχουν αυτά τα κονδύλια και βεβαίως τα εκμεταλλεύεται αυτά τα κονδύλια ο ΔΔΕ. Δεν κόβει όμως κορμούς δέντρων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα πεζοδρόμια του κάθε Δήμου εμείς. Αυτό μόνο νομίζω επαρκεί. Δεν χρειάζεται να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό. Πάμε τώρα λίγο για το πρακτικό να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα λέτε ότι υπάρχουν σημεία που ακόμη τα δέντρα δεν σας αφήνουν να φτάσετε εκεί που πρέπει να φτάσετε για να αποκαταστήσετε την ηλεκτροδότηση. Σωστά, αυτό δεν μας είπατε. Ναι, υπάρχουν ποιον σημεία που μπορεί να είναι κομμένα τα δέντρα, αλλά δεν έχουν απομακρυνθεί. Ποιον ενημερώνετε εσείς, θέλετε να πάτε σε ένα σημείο, σε μία οδό. Ποιον ενημερώνετε. Το Δήμο, την Περιφέρεια, ποιον ενημερώνεται. Νομίζω με τους Δήμους. Νομίζω με τους Δήμους γίνεται η συνεννόηση. Και με τη βοήθεια των Δήμων τώρα. Μάλιστα. Αλλά νομίζετε. Όσο όλοι οι φορείς συνεργαστούμε καλύτερα, τόσο πιο γρήγορο θα είναι το αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε φέρει αυτή τη στιγμή 490 άτομα από συνεργεία, από όλη την Ελλάδα.
Όσοι μπορούν να έρθουν, δυστυχώς είμαστε και εμείς λίγοι, μαζί με τους εργολάβους, για να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Το πιο γρήγορο. Ναι. Ξέρουμε το πρόβλημα, το γνωρίζουμε όλοι. Ναι, φτάνει ένα συνεργείο δικό σας λοιπόν, σε ένα σημείο και θέλετε να περάσετε. Λέτε ότι ειδοποιείτε τα κεντρικά σας, το Δήμο, ποιον παίρνετε ας πούμε και λέτε ότι εδώ δεν μπορώ Όχι. να προσεγγίσω. Τα συνεργεία έξω έχουν κάποιον, κάποιον επικεφαλής, ενημερώνει εδώ πέρα, ενημερώνει το συντονιστή που είναι εδώ στη μονάδα που βρισκόμαστε τώρα και αυτός ανάλογα το Δήμο συνεννοείται με το Δήμο. Μάλιστα. Ή την πυροσβεστική, ανάλογα το πρόβλημα που υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πάντως, μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά ποιες περιοχές αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Προβλήματα έχουν όλες οι περιοχές, χαμηλής τάσης πάντα, χαμηλής τάσης, όλες οι περιοχές. Από τους υποσταθμούς, χθες το βράδυ ήταν γύρω στους 40 ακόμα που είναι σβηστοί, δηλαδή επιχειρούσαν οι συνάδελφοι, δίνανε ρεύμα και για κάποιο λόγο πετάξανα, η τάση έπεφτε. Θα τα ξαναδούμε αυτά σήμερα το πρωί, είναι αυτοί οι τελευταίοι που πρέπει και αυτούς να πάρουν ρεύμα. Ναι. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στο Διόνυσο, το γνωρίζετε, έχετε κάνει πλάνα κι εσείς πολλές φορές. Διόνυσο, στον Άγιο Στέφανο, στο Καπανδρίτη. Στον Άγιο Στέφανο, ναι. Σιγά σιγά όμως το βράδυ, επειδή δουλεύαν τα συνεργεία, πολλά από αυτά έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί. Ναι. Τώρα, για ένα λεπτό, κύριε Μασούλα, είναι στη τηλεφωνική. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αργά το μεσημέρι θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα.